χρόνο ακριβώς μετά τη μεγάλη κινητοποίηση που είχαμε. Ακριβώς σε αυτό το σημείο τα αιτήματά μας μένουν ίδια και απαράλλακτα. Δεν έχει ικανοποιηθεί κανένα αίτημα που αφορά στη ζωή του κόσμου. Θέλω να πω ότι άλλη μια φορά εναποδέχεται στις μάνες όλων των εργαζόμενων η πορεία των νοσηλευόμενων, είτε είναι στα απλά κρεβάτια είτε στις ΜΕΘ, να πούμε ότι οι δυνατότητες αλλά και οι αντοχές του προσωπικού έχουν κάποια όρια και η προστασία της υγείας και της ζωής του κόσμου είναι υποχρέωση του κράτους. Αν δεν γίνονται σχεδιασμοί με βάση αυτά, τότε δεν υπολογίζεται ούτε ο κόσμος, ούτε οι εργαζόμενοι. Ακολουθείται μια εγκληματική πολιτική σε βάρος και των δύο. Δυστυχώς, έχουμε φτάσει στις συνθήκες του Νοέμβρη πριν την εμπόλεμη κατάσταση όσον αφορά στις εισαγωγές. Οι εντατικές έχουν πιάσει όρια και ετοιμαζόμαστε να ξαναβιώσουμε δυστυχώς την ίδια κατάσταση χωρίς κάποιοι υπεύθυνοι ανεύθυνοι να έχουν πάρει μάθημα, να έχουν αξιοποιήσει την εμπειρία και να έχουν σκύψει στο πρόβλημα του κόσμου. Κάθε νοσοκομείο που είναι να εφημερεύσει, που πρόκειται να εφημερεύσει την άλλη μέρα, αδειάζει κρεβάτια. Στα περισσότερα τουλάχιστον έτσι γίνεται, αδειάζει κρεβάτια με αρρώστους με κορονοϊό, τα οποία στέλνει είτε στην αρρωγή είτε σε άλλα νοσοκομεία, όπως είναι ο Άγιος Δημήτρης που ξαναέγινε, που δεν εφημερεύει πια και ξαναέγινε νοσοκομείο μιας νόσου, όπως και όλα τα άλλα ουσιαστικά νοσοκομεία μιας νόσου, για να μπορούν να έχουν κάποια κρεβάτια άδεια να υποδεχθούν στην εφημερία ασθενείς. Είναι COVID περιστατικά. Για COVID μιλάμε πάντα. Δυστυχώς μόνο τα επίγοντα περιστατικά αντιμετωπίζονται στα νοσοκομεία και αυτά όχι όλα στέλνονται σε άλλες κλινικές. Νομίζω το γενικό περίγραμμα το έθεσε πολύ σωστά η πρόεδρός μας, η κυρία Κατσίβα, που σας δήλωσε προλίγο. Η εικόνα είναι αυτή που περιγράφεται. Το βιώνουμε ξανά για μια φορά ακόμη, μετά από 13 μήνες εμπειρίας αυτής της πανδημίας και σοβαρής, ας το πω, ταλαιπωρίας όλης της κοινωνίας, διότι δυστυχώς τα μέτρα τα οποία θα έπρεπε να έχουν ληφθεί είναι ανύπαρκτα, είναι πλημελή. Παρά τις φωνές των υγειονομικών, η πολιτεία δεν έχει ενσκύψει στα προβλήματα που μας ταλαιπωρούν. Τόσο σε ό,τι αφορά τα μέτρα υποδομής, τη δημιουργία κλινών σε μονάδες εντατικής θεραπείας, όσο και σε προσλήψεις αντίθετα βιώνουμε διώξεις, απολύσεις κτλ. Επομένως, είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει συνολικά αυτή την πολιτική ως αντιλαϊκή, αυταρχική, μακριά από τις ανάγκες πραγματικά του λαού. Πιστεύω ότι η κινητοποίηση όλων είναι χρέος μας και όχι μόνο των υγειονομικών, ενώ συνολικά όλης της κοινωνίας, προκειμένου να θέσει σωστά την σημερινή κυβέρνηση απέναντι στις ευθύνες. Με αυτή τη λογική σίγουρα περιμένουμε τα αδιέξοδα και τις χειρότερες μέρες. Πίζονται ασθενείς με αυξημένες προσελεύσεις, με παρατεταμένη νοσηλεία και έλλειψη κλινών που αρχίζουν να είναι πλέον υπαρκτές τόσο στις μονάδες εντατικής θεραπείας όσο και σε κοινές κλινικές. Σε τι κατάσταση, με πόσους ασθενείς και πόσους ελεύθερους κλινών? Από τα κατώτερα όρια που είχαμε υποχωρήσει τον μήνα Ιανουάριο, νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή ακριβώς τριπλάσιοι ασθενείς. Δηλαδή περίπου 180 είναι νοσηλευόμενοι αυτή τη στιγμή, συνολικά διασωληνωμένοι και εμείς. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας κινούνται οριακά με 2 έως 3 κενά ετησίως. Καταλαβαίνετε πως αυτά αυξομειώνονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις απώλειες ζωής. Την Παγκόσμια ημέρα υγείας, έτσι όπως είχε τιμηθεί και πέρσι, τα πράγματα στα νοσοκομεία της πόλης μας είναι ακριβώς τα ίδια. Ό,τι και να λένε, και ειδικά ο κύριος Κοτοζαμάνης χθες με την επίσκεψη εδώ, λέγοντας ότι θα δώσει καινούργιες μονάδες,
να πούμε ότι οι μονάδες δεν δουλεύουν τα ντουβάρια από μόνα τους, ούτε τα μηχανήματα, χρειάζεται προσωπικό. Προσωπικό το οποίο δεν υπάρχει ειδικά εξειδικευμένο. Επίσης, αυτό που είπε ότι πόσο καλά συνεργάζεται ο ιδιωτικός τομέας με το δημόσιο, ξέρουμε ότι ο ιδιωτικός τομέας μέχρι τώρα δεν έχει δεχθεί κανένα θετικό περιστατικό και για όσα μη COVID περιστατικά δέχονται, έχει αποζημιωθεί με τον καλύτερο τρόπο σε μια εποχή που πάρα πολλοί άνθρωποι πεινάνε στην κυριολεξία. Λοιπόν, και επειδή η κυβέρνηση έχει το θράσος να βγαίνει και να λέει πόσο καλά τα πήγανε, γιατί δεν είχαμε τους νεκρούς που είχαν άλλες χώρες, λοιπόν, τους απαντάμε ότι η επιτυχία ενός κράτους δεν είναι να μετράει πάνω σε ανθρώπινες ζωές. Αν υπάρχουν πολλοί ή λίγοι νεκροί, ούτε ένας νεκρός δεν θα έπρεπε να υπάρχει όταν το 2021 έχουμε τέτοιο άλμα της επιστήμης. Λοιπόν, και θα σας πω και ένα στοιχείο μόνο για το ΑΧΕΠΑ, για να καταλάβετε τι σημαίνει νοσοκομεία μίας νόσου, ότι σε στατιστικά στοιχεία από το 2019 και το 2020 είναι κατά 2.000 λιγότερα τα χειρουργεία, κατά 10.000 λιγότερα οι εισαγωγές, κατά 80.000 λιγότερα τα εξωτερικά ιατρία. Και να μου πείτε, όταν δεν υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πού έχουν πάει όλοι αυτοί οι ασθενείς? Γιατί δεν θρυνούμε μόνο τους 8.500, δεν βάζουμε και όλους όσους έχουν επιβιώσει λόγω του ότι δεν μπόρεσαν να βρούνε νοσοκομείο γιατί δεν είχαν λεφτά να πάνε στον ιδιώτη. Λέμε ότι θα συνεχίσουμε και τη μία ανθρώπινη ζωή τη μετράμε, δεν είναι κέρδος, και λέμε ότι εμείς οι υγειονομικοί θα μπαίνουμε μπροστά και είμαστε συνέχεια κάτω από την απειλή των διώξεων. Η πολιτική τους με στην πανδημία άφησε ρημάδια τα νοσοκομεία. Ένα χρόνο μετά την αντίστοιχη περσινή κινητοποίηση στο ΑΧΕΠΑ, τα προβλήματα παραμένουν. Τα αιτήματα παραμένουν ακριβώς ίδια και είναι αναγκαία και επιβεβλημένα όσο ποτέ. Μιλάμε για τις γενναίες προσλήψεις μόνιμου ιατρικού, νοσηλευτικού και κάθε είδους προσωπικού που χρειάζονται για να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία και οι υγειονομικές μονάδες. Μιλάμε για την πραγματική επίταξη και όχι την ενοικίαση του ιδιωτικού τομέα της υγείας. Μιλάμε συνολικά για τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Αυτό καλούμε την κυβέρνηση να κάνει, αυτό ζητούν οι υγειονομικοί και αυτό ζητάει και το ΚΚΕ που ενώνει τη φωνή του με τους αγωνιζόμενους υγειονομικούς. Έγκρος λαέ, τη λύπη στο κεφάλι, ο μόνος λόγος είναι αντίσταση και πάλι. Είναι μια σημαντική κίνηση που δείχνει ότι ο λαός της πόλης είναι στο πλευρό των υγειονομικών και συνεχίζει να παλεύει για την ενίσχυση του εθνικού συστήματος υγείας. Ήδη από την πρώτη στιγμή, ένα χρόνο πριν, ακριβώς την ίδια ημερομηνία, την Παγκόσμια ημέρα για την υγεία, είχαμε καλέσει σαν Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης και σαν Ομοσπονδία, είχαμε καλέσει σε κινητοποίηση, αναδεικνύοντας ότι το εθνικό σύστημα υγείας είναι και ήταν και συνεχίζει να είναι αδύναμο να ανταπεξέλθει στις ανάγκες που θα προέκυπταν από την πανδημία, έτσι όπως φαινόταν εκείνη τη στιγμή. Μιλάμε για ένα χρόνο μετά και δεν έχει αλλάξει πρακτικά τίποτα. Συνεχίζουν τα ίδια κενά σε εργαζόμενους, στο προσωπικό. Συνεχίζουν, ο μοναδικός τρόπος για να καλυφθούν να είναι με μετακινήσεις προσωπικού, όπως γίνεται και εδώ στο Ιπποκράτειο, στο οποίο είναι σήμερα η παράσταση διαμαρτυρίας με τη μεταφορά, με την ονομασία πρακτικά 29 γιατρών άλλων ειδικοτήτων, κυρίως ειδικευμένων αλλά και ειδικών, όπως δερματολογίας και παιδιατρικής, για να καλύψουν κλινικές COVID. Ενώ δεν έχει προχωρήσει η κυβέρνηση πρακτικά και ουσιαστικά σε ελάχιστες μόνο προσλήψεις και κυρίως επικουρικού προσωπικού, δηλαδή προσωπικού με συμβάσεις που σε ένα, δύο ή τρία χρόνια θα είναι εκτός συστήματος. Η πραγματικότητα, παρότι θέλουν να μας την παρουσιάσουν ως την καλύτερη διαχειρίσιμη αυτή τη στιγμή, τους διαψεύδει εκοφαντικά. Έχουμε εκατοντάδες διασωληνωμένους σε όλη τη χώρα, κυρίως στην Αττική, να βρίσκονται σε αναζήτηση
κλίνης ΜΕΘ την ώρα που μένουν κενές στα διπλανά ακριβώς ιδιωτικά νοσοκομεία κλίνες. Και βλέπουμε την πίεση στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης να αυξάνεται. Χθες χαρακτηριστικά στην εφημερία του Παπα-Νικολάου γίνανε 63 εισαγωγές COVID ασθενών. Είχαμε την άνοιξε πέμπτη κλινική, ουσιαστικά μετονομάστηκε η γαστρεντερολογική κλινική σε κλινική COVID, μεταφέροντας τα περιστατικά της. Βλέπουμε δηλαδή το σκηνικό το οποίο είχαμε ζήσει το τραγικό δίμηνο Νοέμβρη-Δεκέμβρη, που βλέπαμε τα νοσοκομεία να μετατρέπονται σε νοσοκομεία μίας νόσου και την περίθαλψη όλων των υπόλοιπων ασθενών να μένει στα αζήτητα ή όποιος είχε την οικονομική δυνατότητα να απευθυνόταν στον ιδιωτικό τομέα.